Τρία χρόνια από την έναρξη της πανδημίας, η κυβέρνηση που για λίγο μόνο επιβράδυνε τα σχέδιά της επιχειρεί μια ολοκληρωτική επίθεση στο ΕΣΥ προς όφελος των μεγάλων ιδιωτικών ομίλων, όπως κατήγγειλαν σήμερα οι νοσοκομιακοί ιατροί Αχαΐας, πραγματοποιώντας συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από την έκτη ΥΠΕ, σημειώνοντας πως οι γιατροί παραμένουν απροστάτευτοι όταν ανέδειξαν την ανάγκη ενός ισχυρού δημόσιου δωρεάν καθολικού συστήματος υγείας και θα είχαν σωθεί πολλές χιλιάδες ανθρώπινες ζωές και η χώρα μας δεν θα είχε τις μακάβρες πρωτιές στους δείκτες θνητότητας εάν το Εθνικό Σύστημα Υγείας είχε ενισχυθεί ουσιαστικά με υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό. Δυστυχώς έτσι είναι, παρότι έχουν περάσει, παρότι κλείνουμε σε λίγους μήνες τρία χρόνια της πανδημίας και το συμπέρασμα που έχει βγει με πάρα πολύ δραματικό τρόπο είναι ότι η δημόσια υγεία έπρεπε να έχει ενισχυθεί για να γλιτώσουμε ανθρώπινες ζωές οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν σωθεί. Η κυβέρνηση κάνει το ακριβώς αντίθετο, διαλύει δηλαδή συνειδητά πλέον, είμαστε σίγουροι για αυτό, το δημόσιο σύστημα υγείας, με σκοπό να ενισχυθούν οι μεγάλοι ιδιωτικοί όμιλοι στον χώρο που βλέπουν την υγεία σαν κέρδος, σαν εμπόρευμα και όχι σαν αγαθό. Τα προβλήματα έχουν διωγγωθεί, τα προβλήματα έχουν εκτιναχθεί, βρισκόμαστε σε οριακό σημείο, ίσως είναι και το σημείο. Ίσως και το σημείο που βρισκόμαστε σαν Εθνικό Σύστημα Υγείας να είναι το χειρότερο που έχει βρεθεί τις τελευταίες δεκαετίες, χειρότερα δηλαδή και από τη μνημονιακή περίοδο. Γιατροί φεύγουν ομαδικά πλέον, παρετούνται ομαδικά πλέον από το Εθνικό Σύστημα Υγείας και πηγαίνουν είτε στο εξωτερικό είτε στον ιδιωτικό τομέα. Η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αχαΐας αναφέρει επίσης ότι τρία χρόνια μετά το ΕΣΥ βρίσκεται στα πρόθυρα λειτουργικής κατάρρευσης στο χειρότερο σημείο των τελευταίων δεκαετιών. Η κατάσταση στα επαρχιακά νοσοκομεία και η επιχειρούμενη διάλυση της δημόσιας παιδιατρικής περίθαλψης είναι εικόνες από το κοντινό μέλλον. Τρία χρόνια μετά το δικαίωμα του λαού για καθολική δημόσια δωρεάν υγεία ταυτίζεται όσο ποτέ με τα δικαιώματα των υγειονομικών σε αξιοπρεπείς μισθούς και συνθήκες εργασίας, με τα αιτήματα για μαζική μόνιμες προσλήψεις. Οι μισθοί παραμένουν καθυλωμένοι και ενώ ήταν υποχρέωση της κυβέρνησης και της προηγούμενης και αυτής να επαναφέρει τους μισθούς στα προμνημονίων επίπεδα με δεσμευτικές αποφάσεις τρεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου, δεν προχωρά σε κάτι τέτοιο. Αντιθέτως, ακούσαμε ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ ότι θα αυξηθούν 5% έως 10% οι μισθοί. Αυτά είναι με βάση την ακρίβεια που υπάρχει ψίχουλα, κυριολεκτικά, πρόκειται περί κοροϊδίας. Αρκετοί συνάδελφοι δουλεύουν απλήρωτοι εδώ και ένα χρόνο, οι υπερβάλλουσες εφημερίες δεν πληρώνονται και το βασικό πρόβλημα είναι ότι πλέον λόγω των συνταξιοδοτήσεων και λόγω των παρετήσεων και λόγω της φυγής στο εξωτερικό παραμένουν και έχουν διωγγωθεί χιλιάδες οργανικές θέσεις και τα κενά που υπάρχουν στα νοσοκομεία, πράγμα που είναι αδύνατο να λειτουργήσει και να προσφέρει συγκεκριμένα νοσοκομεία και μονάδες στον κόσμο. Και τα περιφερειακά νοσοκομεία δυστυχώς και αυτά βρίσκονται σε μια κατάσταση εγκατάλειψης. Η ΕΙΝΑ χαρακτηρίζει ως σημαντικό παράγοντα ανατροπής του κυβερνητικού σχεδίου την κοινωνία, την οποία καλεί να αγωνιστεί μαζί της συλλογικά, ώστε από κοινού να πιστέψουν στις δυνάμεις τους και να παλέψουν για τη στήριξη των επαρχιακών νοσοκομείων και τη θέσπιση κινήτρων για τη στελέχωσή τους. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να βάλει σαν νούμερο ένα ζήτημα τα δημόσια αγαθά. Μέσα στα δημόσια αγαθά είναι και η υγεία. Δεν γίνεται στον 21ο αιώνα να πληρώνουμε από την τσέπη μας και να μην μπορούμε να βρούμε ποιοτική, αξιοπρεπή φροντίδα είτε στο πρωτοβάθμιο επίπεδο είτε στα υπόλοιπα επίπεδα μέσα σε αυτήν την κατάσταση. Άρα, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, πρέπει να συνταχθεί μαζί μας και να διεκδικήσουμε από κοινού.